Να θες να πάω πάλι στο Δήμο. Εντάξει, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά, να δούμε τι έγινε. Ωραία. Να πάμε στο Δήμο. Εδώ έχει ένα πανηγύρι με απευθείας αναθέσεις. Ναι, ναι. Είναι απίστευτα. Για, ένα... για πες μας. Έχει ένα πανηγύρι με απευθείας. Στη συνεδρίαση λοιπόν της 10 Ιουνίου, μιλάμε για το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Την Παρασκευή. Την Παρασκευή. Καταψήφισε ο κ. Τριανταφυλλούδης και η κυρία Φανητσιμπούλη. Μία απόφαση που θέλω να περάσει, δύο απευθείες αναθέσεις. Η μία αφορά τους ναυαγοσώστες. Πόσα χρήματα, βέβαια. Πόσα. 750.000 ευρώ απευθείας αναθέσεις. Είμαι συλλογή προσφορών. 750.000 ευρώ. Η Δημαρχιακή Αρχή Γιάννη Τρεπεκλή πάει για κάτι 80.000 αναθέσεις στον εισαγγελέα. Και ερευνάται από τον εισαγγελέα. Καλά κάνεις και το αναφέρεις. Ερευνάται από τον εισαγγελέα για αναθέσεις πολύ μικρότερες. Φαντάσου 750.000. Και η άλλη αφορά. Η άλλη φορά, μισό λεπτό να σου πω. Γιατί έχω μπερδευτεί και εγώ εδώ το πέρα. Το Φεστιβάλ 700... Πόλεως. Φεστιβάλ Πόλεως 470.000 ευρώ. Εγώ ξέρεις, τα λέω και τα στραβά και τα καλά της Δημοτικής Αρχής. Ναι. Έτσι, δεν μπορώ να υποστηρίξω τέτοιες εισηγήσεις. Και κυρίως, οικονομικής... άμα επιτρέπεις, ένα θέμα με τους ναυαγοσώστες, το οποίο Γιονύση είναι πασίγνωστο, δεν είναι τελευταία στιγμή για να πάνε σε απευθείας αναθέσεις. Ακριβώς. Είναι ο νόμος, κάθε χρόνο γίνεται. Γιατί το πήγαμε τελευταία στιγμή, γιατί πάνε για σε απευθείας αναθέσεις. Για να ακούσουμε την κυρία Τσιμπούλη. Για να ακούσουμε την κυρία Τσιμπούλη. Πάμε. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και με απευθείας ανάθεση, είτε με διαμεσολάβηση το ένα έργο, αλλά αυτές είναι έννοιες ταυτόσημες, να ξέρετε, σχεδόν ταυτόσημες είναι έννοιες. Το πρώτο θέμα είναι οι ναυαγοσώστες, οι οποίοι είναι κάθε χρόνο, δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι κάθε χρόνο να βάζουμε ναυαγοσώστες στις πολυσύχναστες παραλίες μας. Άρα λοιπόν γνωρίζαμε και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να έχουμε προκηρύξει το διαγωνισμό από το χειμώνα και τώρα να είναι έτοιμοι, να είναι έτοιμος ο διαγωνισμός και να έχει οριστεί ανάδοχος. Ανταυτού λοιπόν η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πάει με απευθείας ανάθεση, χωρίς διαγωνισμό και μάλιστα όλο αυτό να γίνει σε μια συνεδρίαση μιας Οικονομικής Επιτροπής με τη διαδικασία του εκτάκτου. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν ξαναγίνει, κυρία Ντούρου. Ειλικρινά δεν έχουν ξαναγίνει εξ όσων εγώ θυμάμαι. Άκουσες τι είπε η κυρία Τσιμπούλη. Μέσα σε μία συνεδρίαση, απευθείας αναθέσεις σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Δηλαδή, Διονύση, να πάρεις πραγματικά τώρα και να... Μην πούμε άλλα, γιατί μας έχει ανεβάσει αλήθεια το θέμα σήμερα στο κεφάλι, αλλά